Μετά, αυτή είναι η μία όψη, γιατί υπάρχει και η άλλη. Με πρωτοφάνη μέτρα ασφαλείας, λοιπόν, τα οποία επιτάσσει η απειλή τρομοκρατικού κτυπήματος λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ετοιμάζονται Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να υποδεχθούν τη νέα χρονιά. Αστυνομικοί, στρατιώτες, ελεύθεροι σκοπευτές και ντρόουνς επιστρατεύονται στις μεγαλοπόλεις, ειδικά εκεί όπου, όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο, αναμένεται κοσμοσυρωή κατοίκων και επισκεπτών από το εξωτερικό. Σε ύψιστη επιφυλακή για την αποτροπή ενδεχόμενου τρομοκρατικού χτυπήματος βρίσκονται οι μεγαλοπόλεις σε όλο τον κόσμο. Στη Νέα Υόρκη, 90.000 αστυνομικοί χτενίζουν νυχθημερών τους δρόμους γύρω από την Times Square, εκεί όπου θα συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο πολίτες για τις εορταστικές εκδηλώσεις. There'll be metal detectors, they'll use vehicles as barricades, drones, helicopters, chem meters. Πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν σωματική έρευνα σε όσους προσεγγίζουν την περιοχή, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για τον εντοπισμό εκρηκτικών είναι παντού. This is the safest big city in America, New York City. We're not used to the crowds to this level, so we're glad the security around. Θρακόντυρε τα μέτρα ασφαλείας και στις υπόλοιπες πολιτείες, με τις μυστικές υπηρεσίες να φοβούνται ενδεχόμενο χτύπημα κυρίως από μοναχικούς λύκους που ενεργοποιούνται εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Scotland Yard και MI6 βγάζουν επιπλέον 7.000 αστυνομικούς στο κεντρικό Λονδίνο, στους δρόμους γύρω από το Westminster, το London Eye και τις όχθες του Τάμεση, εκεί όπου 400.000 πολίτες θα συγκεντρωθούν για να υποδεχθούν το νέο έτος. We are maintaining a proportionate response to what we see the threat to be. In London, there will be security you can see, like armed police and these barriers against any vehicles, and security you cannot see. The city has thousands of cameras, and there will be undercover police mingling with the crowds to protect any bystanders and attack any terrorists. Για πρώτη φορά τα εισιτήρια που κόπηκαν για να παρακολουθήσει κάποιος το πρωτοχρονιάτικο σοου έγιναν ονομαστικά, ενώ θα υπάρχουν και έλεγχοι ταυτοπροσωπίας. Η πόλη του Φωτός θα υποδεχθεί το 2024 με μια πρωτοφανή κινητοποίηση 90.000 αστυνομικών και 5.000 στρατιωτών. Αστυνομικοί με το δάχτυλο στη σκανδάλη περιπολούν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και κάνουν ελέγχους σε πολίτες, αυτοκίνητα και τσάντες. Στους δρόμους γύρω από το Σαν-Ζελιζέ, την άψιδα του Θριάμβου και τον πύργο του Άιφελ αναμένονται 1,5 εκατομμύριο Γάλλοι και τουρίστες για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου. Σε εξονυχιστικούς ελέγχους υποβάλλονται όσοι θέλουν να φτάσουν στο κέντρο του Βερολίνου. Richtungen im engen Austausch, Terroranschläge, Gefahren zu verhindern. 5.000 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους γύρω από την πόλη του Βραδεμβούργου, ενώ από αέρος θα συνδράμουν και 150 ντρόουν. Αλλά και στη χώρα μας η αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες ώρες, τόσο στα αεροδρόμια όσο και στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνουν απόψε οι μεγάλες γιορτές για την υποδοχή του νέου έτους. Η επιτήρηση από ένστολους αλλά και αστυνομικούς με πολιτική περιβολή είναι εντατική. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με λεπτομέρειες. Η ανησυχία και η ενδεχόμενη εμφάνιση μοναχικών λύκων και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή τον ειδικό σχεδιασμό της αστυνομίας, ο οποίος θα διαρκέσει όλες τις μέρες των νεοτρών. Τα μέτρα ασφαλείας προβλέπουν ενίσχυση σε συγκεκριμένη παρουσία διαφορετικών υπηρεσιών της αστυνομίας. Θα είναι πιο έντονες οι πεζές περιπολίες και σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Πιο ενισχυμένη θα είναι και η παρουσία από Δία, ΣΟΠΚΕ και άμεση δράση. Βεβαίως θα υπάρχουν και αστυνομικοί με πολιτικά σε μια πιο διακριτική παρουσία σε πολυσύχνα στα σημεία, όπως επίσης σε επιφυλακή θα είναι και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετερώσεων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όσον αφορά τώρα τα σημεία όπου έχουν τεθεί κάτω από αστυνομικό κλειό το τελευταίο διάστημα, είναι και Ισραηλινοί στόχοι και αστυνομικές εγκαταστάσεις και άλλα κτίρια στα οποία στεγάζονται διαφορετικές υπηρεσίες και θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχοι. Από εκεί και πέρα, στις πύλες εισόδου, ειδικά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι πολύ έντονη η αστυνομική παρουσία αυτά τα 24 ώρα. Όπως επίσης ειδικό σχεδιασμός σε όλες τις εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο, αλλά και σε όλους τους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.